Το θέμα λοιπόν έχει να κάνει με την ειδικότητα online και εδώ να πω λίγο ότι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ας πούμε κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον παρερμηνία με την ειδικότητα στο διαδίκτυο είναι ότι είναι κάτι το οποίο, πώς το λένε, έρχεται κάποιος για να σου κλέψει τα δεδομένα ή για να πάρει μια πρόσβαση σε αυτά χωρίς την έγκρισή σου κλπ. Αυτό υπάρχει φυσικά σαν περίπτωση μέσα από κάποιο hacking ή μέσα από fraud ή ακόμα και από, πώς το λένε, IT impersonation ή ακόμα πολύ απλά από κάποιον φίλο ή γνωστό που έτυχε να του πούμε το κωδικό και το εκμεταλλεύτηκε γιατί εμείς απλά δεν τον αλλάξαμε. Αυτό είναι μια κακόβουλη συνήθως ενέργεια, δηλαδή έχει δόλο από πίσω. Όμως τελικά είναι είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παραβίαση της ιδιωτικότητας κάποιου στο διαδίκτυο. Οπότε αυτό που θέλω να κάνω ξεκάθαρο ξεκινώντας είναι ότι η παραβίαση της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό, είναι προσωπική μου άποψη αυτή, στο γεγονός ότι οι χρήστες, εμείς όλοι δηλαδή, δεν έχουμε πολύ καλή αντίληψη και εκτίμηση αυτού που λέμε ψηφιακό ίχνος, δηλαδή τα δεδομένα που δίνουμε διαθέσιμα δημόσια εκεί έξω, πόσα πολλά μεγάλα είναι και ποια είναι. Θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια πώς μπορούμε να βάλουμε σε ένα χαρτί μια καταγραφή που μας λέει ποιο είναι το ψηφιακό μας ίχνος και να το προσεγγίσουμε. Αλλά για να πω από τώρα κάποιο hint, δεν είναι καμιά φοβερά τεκμηριωμένη επιστημονικά διαδικασία. Απλά πρέπει να πάρουμε υπόψη μας όλες τις διάφορες παραμέτρους. Δηλαδή, κάποιος πιστεύει ότι το βασικό κομμάτι είναι τα social media και έχει δίκιο, όμως ξεχνάει, ας πούμε, τις δυνατότητες που δίνει στις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας, π.χ. location tracking σε κάποια applications που δεν το περιμένεις ότι υπάρχει, γιατί όταν εγκαταστάς ένα application, σου βγαίνει εκείνο το πολύ ωραίο στην εγκατάσταση παραθυράκι που λέει δικαιώματα που πρέπει να δώσεις. Έχει μια μεγάλη λίστα, εσύ βλέπεις τα 2-3 πρώτα, αλλά δεν μπαίνεις στον κόπο να δεις και τα πιο κάτω τι είναι. Και λοιπόν μπορεί να υπάρχει ένα location tracking, ένα tracking επαφών από το κινητό, που επειδή η λογική μας λέει ότι αυτό το application που βάλαμε δεν θα το χρειάζονταν αυτό, μπορούμε να το πατάμε και μετά έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Άρα λοιπόν το είναι πολύ σημαντικό το να ξέρει ο χρήστης στο διαδίκτυο ποιο είναι το ψηφιακό του ίχνος, να μπορεί να το βρει και να μπορεί και να το διαχειριστεί. Αυτό το τελευταίο κομμάτι της διαχείρισης δεν θα το καλύψουμε στη σημερινή διάλεξη, γιατί θα ξεφύγουμε πάρα πολύ αν πάμε στο πώς μικραίνουμε το ίχνος αυτό, αλλά θα σας πω, για όσους από εσάς ενδιαφέρονται, πού μπορείτε να κάνετε μια πολύ γρήγορη και σοβαρή αρχή με έναν οδηγό που έχει βγάλει η Mozilla σε συνεργασία με έναν φορέα non-profit. Είναι δωρεάν διαθέσιμος online, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα αγοράς κλπ. Και από εκεί μπορείτε να κάνετε μια αρχή. Περικλείω αν τυχόν συνεχιστούν οι ομιλίες και θέλετε κάποια στιγμή να κάνουμε ένα δεύτερο μέρος με αυτό, με πάρα πολύ χαρά μπορούμε να το κάνουμε σαν part 2. Λοιπόν, μέσα στην παρουσίαση υπάρχουν κάποια πράγματα που αφορούν τον GDPR. Σκέφτηκα ότι είναι καλό, εφόσον έχω τη γνώση, να τα πούμε και αυτά. Είναι πολύ επιφανειακά, δηλαδή πολύ πάνω-πάνω δυνατότητες που μας δίνει ο GDPR σαν Ευρωπαίους χρήστες του διαδικτύου ή ακόμα και σαν όταν έχουμε κάτι δικό μας, κάποια online σελίδα κλπ. Τι είναι αυτό το οποίο δημιουργεί προβλήματα, έτσι για να έχουμε μια συνολική αναφορά σε αυτό που λέμε. Οπότε το disclaimer αυτό λέει ότι δεν είμαι νομικός σύμβουλος και η εταιρεία μου, η Social Mind, δεν παρέχει επίσης νομικές συμβουλές. Οπότε ό,τι ακούσετε από εδώ είναι ουσιαστικά μια έξτρα πληροφορία σε όλο αυτό που συζητάμε, κυρίως από την τεχνική σκοπιά. Δεν είναι τόσο. Έχει μέσα νομικούς όρους, όμως εγώ ο ίδιος δεν είμαι νομικός, οπότε μην πει κάποιος, α, okay, το πει κάποιος νομικός και τώρα δουλεύω με βάση αυτό. Είναι όπως τα καζίνο που σου λένε από κάτω επένδυσε υπεύθυνα και τα σχετικά. Τώρα, ένα πολύ βασικό ερώτημα. Εντάξει, αυτό που είναι τα καζίνο έτσι δεν έχει καμία σχέση με την παρουσίαση, είναι μια παρομοίωση προφανώς. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Το βασικό πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσει κάποιος, και εδώ πέρα ό,τι σας φαίνεται γνώριμο στους περισσότερους, πετάξτε μου κάτι ψηφιακά για να το καταλάβω και να σταματήσω,
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει εκεί έξω είναι ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να διαχωρίσει τι σημαίνει ιδιωτικότητα και τι σημαίνει ανωνυμία στο διαδίκτυο. Η ιδιωτικότητα και η ανωνυμία είναι δύο έννοιες οι οποίες συχνά συγχέονται, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ απλά να τις διαχωρίσουμε. Εδώ λοιπόν έχω καταγράψει ένα παράδειγμα, το οποίο κάνει ξεκάθαρη την διαφορά αυτή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είμαστε στο σπίτι μας, με κλειστά παράθυρα και κουρτίνες, και κάνουμε διάφορα πράγματα. Τρώμε, μιλάμε με κάποιο φίλο, μιλάμε στο τηλέφωνο, κοιμόμαστε, whatever. Όμως το γεγονός ότι κάποιος γύρω μας ξέρει ότι αυτό είναι το σπίτι μας, δηλαδή ξέρει ότι μένουμε σε αυτή τη διεύθυνση, δεν μας καθιστά ανώνυμους. Εντάξει. Οπότε οι γείτονές μας είναι στη θέση να γνωρίζουμε ότι είμαστε σε αυτό το σπίτι ή ότι δεν είμαστε. Δηλαδή, αν ας πούμε βλέπουν τα φώτα ανοιχτά το βράδυ, πιστεύουν ότι είμαστε μέσα στο σπίτι. Και αν είναι τα φώτα ανοιχτά, κατά 99% θεωρούν ότι αυτός που είναι μέσα στο σπίτι είμαστε εμείς. Γιατί είμαστε ιδιοκτήτες του σπιτιού και το γνωρίζουν. Αν όμως έχουμε κλειστές τις κουρτίνες, παρόλο που μπορεί κάποιος να ξέρει ότι είμαστε εμείς μέσα στο σπίτι και ότι όταν λέμε εμείς εννοούμε ας πούμε ο Απόστολος Κρητικός που είναι ο κάτοικος του σπιτιού, ενημερώνονται μεν για την παρουσία μας, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν τι ακριβώς κάνουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα επίπεδο ιδιωτικότητας. Δηλαδή κάποιος ξέρει ότι είμαι μέσα στο σπίτι, αλλά δεν μπορεί να συνάγει τι κάνω μέσα σε αυτό. Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν συνιστά ανωνυμία, γιατί ξέρουν ότι είμαστε εμείς. Πάμε να δούμε λίγο τώρα την ανωνυμία. Λοιπόν, το σπίτι. Λοιπόν, βρισκόμαστε πάλι στο σπίτι μας. Okay. Όμως τώρα, μέσα στο σπίτι, έχουμε μία υπόγεια καταπακτή, την οποία, αν την ανοίξουμε και την προχωρήσουμε, βιάζει σε μία καλύβα έξω από την πόλη, όπου εκεί πέρα δεν έχουμε πάει ποτέ από έξω, δηλαδή δεν έχουμε ποτέ περπατήσει από την κεντρική είσοδο της καλύβας για να μπούμε. Άρα δεν μας έχει δει ποτέ κανένας να μπαίνουμε εκεί. Ο μόνος τρόπος που την προσεγγίζουμε είναι μέσα από αυτή τη σύραγγα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, κανένας από τους γύρω της καλύβας δεν γνωρίζει ποιος είναι μέσα. Δηλαδή, ακόμα και αν δουν φώτα, δεν ξέρουν ποιος είναι μέσα. Δεν ξέρουν ότι ο Απόστολος Κρητικός είναι σε αυτή την καλύβα, γιατί δεν με έχουν δει ποτέ να μπαίνω απ' έξω. Αυτό λοιπόν δεν είναι επίπεδο ιδιωτικότητας. Μάλλον είναι ένα επίπεδο ιδιωτικότητας, γιατί δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος τι κάνω εκεί που είμαι. Ωστόσο, είναι και ανωνυμία. Δηλαδή, δεν ξέρουν ούτε καν ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην καλύβα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όταν είμαστε μέσα σε αυτή την καλύβα, κανείς δεν μπορεί να μας ταυτοποιήσει σαν υποκείμενα, δηλαδή να πει ότι ο Απόστολος Κρητικός είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στην καλύβα. Και έτσι διαχωρίζουμε με ένα απλό παράδειγμα τι είναι η ιδιωτικότητα και τι είναι η ανωνυμία. Εδώ έχω ένα πολύ ωραίο timeline που μου αρέσει να το μοιράζομαι με όλους για το πώς ξεκίνησε η συζήτηση για την ιδιωτικότητα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι κάποια στιγμή γύρω στο 15 είχα τη χαρά να προσκληθώ σε ένα συνέδριο στο Βερολίνο για privacy με βασικό συμμετέχοντα έναν από τους δημιουργούς του Tor και συγγνώμη, το 2013. Και ήταν η ίδια περίοδος, η ίδια χρονιά που ο Snowden είχε δημοσιεύσει τα έγγραφα από την NSA και είχε δημιουργηθεί όλο το σκάνδαλο αυτό. Και εκεί πέρα είχαμε κάνει μια έτσι πολύ καλή συνέντευξη, πολύ καλή ομιλία, πολύ καλό συνέδριο. Και από εκεί πέρα είχα ξεκινήσει και εγώ λίγο να ασχολούμαι με όλο το θέμα, δηλαδή μου μπήκε η ιδέα. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Το 2008, ο Cory Doctorow, που είναι συγγραφέας κατά κύριο λόγο, αλλά και ένας εκ των διευθυντικών στελέχων πλέον του Electronic Frontier Foundation, που είναι υπεύθυνο για τις ψηφιακές ελευθερίες, την ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο κλπ, δημοσίευσε ένα μυθιστόρημα που θεωρείται και το πρώτο open source μυθιστόρημα στον κόσμο, δηλαδή διατίθεται με άδεια Creative Commons, ολόκληρο, το Little Brother. Όπου Little Brother λέγεται γιατί ακριβώς είναι μία δυστοπική ιστορία από τρία παιδιά τα οποία ζουν σε έναν κόσμο ο οποίος παρακολουθείται 24-7 από κάμερες, trackers στους υπολογιστές, τα κινητά κλπ. Η κυβέρνηση το κάνει αυτό για να μπορεί να ελέγχει. Και προσπαθούν με γνώσεις hacking που έχουν να ξεφεύγουν από το σύστημα και να παίρνουν, ας πούμε, λίγο να τον μπερδεύουν και να έχουν λίγο χρόνο που δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος που είναι και τι κάνουν.
Εντάξει, κάποια στιγμή παρακάτω τους πιάνουν, τους ανακρίνουν. Είναι ένα ωραίο μυθιστόρημα σε περίπτωση που θελήσετε να το, να το δείτε. Εντάξει. Τώρα, το 2010, συγγνώμη, το 2010 ο Zuckerberg δίνει μια συνέντευξη στην Κάρα Σίσορ και Walt Mossberg για το, στο τότε All Things D, για θέματα ιδιωτικότητας του Facebook. Ο λόγος που το βάζω αυτό, και μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη αν πατήσετε το link, είναι γιατί το 18 που έγινε το σκάνδαλο με την Cambridge Analytica, η Κάρα Σίσορ με το νέο της podcast του ξανακάλεσε. Και αν τα δείτε τα δύο σε αντιπαραβολή, θα δείτε ότι οι απαντήσεις του δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα. Δηλαδή, στα 5 χρόνια που μεσολάβησαν, οι απαντήσεις σχετικά με το τι γίνεται με τα δεδομένα που, που χρησιμοποιεί το Facebook από τους online χρήστες, δεν δίνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και λύσεις όπως θα περίμενε κανείς, αν μια εταιρεία ήταν ευαισθητοποιημένη ως προς τα προσωπικά δεδομένα. Γι' αυτό και το... Και το Cambridge Analytica έγινε τόσο huge και οδήγησε και σε αυτό το ντοκιμαντέρ που ενδεχομένως έχετε ακούσει, που βγήκε και παίχτηκε και στο Netflix. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ακόμα online, αλλά εγώ το είχα δει όταν ήταν. Το 2014 λοιπόν συμβαίνει ότι οι John Bellamy Foster και Robert McChesney για πρώτη φορά εισάγουν τον όρο surveillance capitalism, όπου αυτό γίνεται γνωστό ως το επειδή το application που χρησιμοποιείς είναι Java, το προϊόν είσαι εσύ. Κάποιος user τότε του Usenet είπε αυτό το πράγμα το οποίο έμεινε στην ιστορία, ότι αφού αυτό που χρησιμοποιείς είναι δωρεάν, το προϊόν είσαι εσύ, και κατ' επέκταση αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά το προϊόν είναι τα δεδομένα σου, τα οποία η κάθε υπηρεσία τα χρησιμοποιεί για να βγάλει καταναλωτικές συνήθειες και μετά να πουλήσει αυτές σε κάποιες εταιρείες που μπορούν να προβάλλουν σχετικές διαφημίσεις κλπ. Και να κερδίσουν. Το κατά πόσο αυτά τα δεδομένα συνδέονται με τα άτομα τα οποία τα παρήγαγαν, δηλαδή κατά πόσο τα δεδομένα χρήσης, ας πούμε, του Facebook ή της Google, του Απόστολου Κρητικού, πηγαίνουν στην χύψη εταιρεία που τα πουλάει μαζί με link ως προς τον Απόστολο Κρητικό για να πάρει πίσω τις σχετικές διαφημίσεις, είναι που ορίζει και το μέγεθος της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή, θεωρητικά, κάποια δεδομένα τα οποία είναι πλήρως anonymized δεν είναι παράνομο να διακινηθούν και ακόμα και να πουληθούν. Το GDPR που θα δούμε παρακάτω έρχεται και το κάνει ξεκάθαρο αυτό, λέγοντας ότι παραβίαση των προσωπικών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο τα δεδομένα εκείνα τα οποία, αν συνδυαστούν, μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του υποκειμένου το οποίο αφορούν. Δηλαδή, αν κάποιος έχει, για παράδειγμα, τη διεύθυνσή μου και το avatar μου, που είναι το πρόσωπό μου ουσιαστικά, ναι, μπορεί να τη στήσει έξω το σπίτι και να καταλάβει ποιος είμαι και ενδεχομένως να μου κάνει κακό, αν θέλει. Ή, εν πάση περιπτώσει, απλά να καταλάβει ποιος είμαι και να ξέρει ότι εγώ είμαι ο Απόστολος Κρητικός. Γιατί έχει τη διεύθυνση που μένω, έχει τη φάτσα μου και το όνομά μου θα το πάρει από το προφίλ μου στο Facebook. Αν το πιάνω. Το 2018 υπάρχει μεγάλη εμπειρία όπου ο Ζούκερμπεργκ καλείται από το Κογκρέσο να απολογηθεί, και αυτό πήγε πάρα πολύ κακά. Εγώ το έβλεπα live το 18 αυτό και πήγε πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν ήξερε να απαντήσει στις ερωτήσεις. Φυσικά και το Κογκρέσο δεν ήξερε τι ερωτήσεις να κάνει, γιατί οι ερωτήσεις που κάνανε θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο σκληρές από αυτές που γίνανε. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα φάνηκε ξεκάθαρα. Και το 2019 έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό CNIL, που είναι η γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων, να επιβάλλει το πρώτο πρόστιμο 50 εκατομμύριων στην Google για παραβίαση του GDPR. Το βάζουμε αυτό, αν και έχουν υπάρξει και πολλά πρόστιμα από τότε άλλα, γιατί ήταν το πρώτο έτσι μεγάλο και βαρβάτο πρόστιμο που έπεσε σε μια εταιρεία κολοσσό που αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς κάποιος μπορεί να πάρει πληροφορίες για μένα και να ενδεχομένως να καταλάβει πράγματα ή δεδομένα και το ένα και το άλλο. Αυτή εδώ πέρα η φωτογραφία που έχω βάλει δεν είναι τυχαία. Είναι μια φωτογραφία η οποία τράβηξα εγώ ίδιος όταν ήμουν τελευταία φορά στις Βρυξέλλες.
στην Κομισιόν και τότε είχε τύχει να είναι, αυτό αν δεν ξέρετε τι είναι, είναι το γνωστό mannequin piece, ένα μικρό αγαλματάκι με ένα αγοράκι που κατουράει. Και είναι πολύ γνωστό, δεν ξέρεις, είναι από τα πιο γνωστά πράγματα που μπορεί να δει κάποιος, το οποίο ανάλογα με κάποιες παγκόσμιες ημέρες που έχουν ή ημέρες μνήμης, ντύνεται και κατάλληλα με τη μέρα. Αυτή λοιπόν η μέρα μνήμης ήταν η μέρα μνήμης προς τους πυροσβέστες και γι' αυτόν τον λόγο έχει αυτή τη φορεσιά. Λοιπόν, αν τώρα πάτε σε αυτό εδώ πέρα το link, το οποίο δεν ξέρω κιόλας άμα θέλουμε ήδη να το κάνουμε. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα πολύ ωραία προγραμματάκια στο ίντερνετ όπου λέγονται GIF Data Viewers, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε, στα οποία η ιδέα είναι ότι ανεβάζετε μία φωτογραφία, ας πούμε να γράψουμε Θεσσαλονίκη Image, εντάξει, παίρνουμε αυτήν εδώ τυχαία την πρώτη που βρίσκουμε, κάνουμε View Image, Copy URL, παίρνετε λοιπόν μία φωτογραφία, upload. Και κάνοντας λοιπόν την, φορτώνοντας σε αυτό εδώ πέρα το προγραμματάκι, μπορεί να σας δείξει τις παραμέτρους που έχει το EXIF αρχείο. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα EXIF data είναι ουσιαστικά τα αρχεία που χρησιμοποιούν φωτογραφικές μηχανές, τα metadata ουσιαστικά της φωτογραφίας, τα οποία δεν είναι κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, όπως το resolution, τα DPIs, πόσο κάποιες ρυθμίσεις της κάμερας που έγιναν ή κάποια φίλτρα κλπ. Και αν είμαστε τυχεροί, δίνουν και κάποια έξτρα πραγματάκια, όπως το location. Αυτή εδώ συγκεκριμένη φωτογραφία δεν έχει το location, που σημαίνει ότι αυτός που την τράβηξε φρόντισε κάτι που το προτείνουμε κιόλας. Πριν ανεβάσει φωτογραφίες από τη φωτογραφική του μηχανή στο blog του για να δείξει πώς πέρασε το καλοκαίρι, να απενεργοποιήσει είτε από το κινητό του, είτε να τα περάσει από ένα πρόγραμμα που απενεργοποιούνται τα EXIF με τα data, οπότε αυτό βοηθάει στο να μην περάσουν πληροφορίες όπως latitude, longitude, δηλαδή οι συντεταγμένες στις οποίες τραβήθηκε η φωτογραφία. Οπότε άλλος θα μπορούσε να ξέρει ακριβώς, για παράδειγμα, αν έχετε βγάλει φωτογραφία του σπίτι σας στη Χαλκιδική, πού βρίσκεται το σπίτι σας στη Χαλκιδική. Ακριβώς, το pin, για να καταλάβουμε λίγο το impact. Αυτό λοιπόν είναι ένα προγραμματάκι το οποίο μπορεί να πάρει μια φωτογραφία και να σας δώσει τέτοια πραγματάκια. Βλέπουμε εδώ ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν έχει τέτοια metadata, άρα λοιπόν ο φωτογράφος που την ανέβασε έκανε σωστά τη δουλειά του. Επιστρέφουμε λοιπόν στην παρουσίαση. Τώρα, προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο. Τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο αφορούν τα κανάλια τα οποία χρησιμοποιούμε. Και σε αυτά υπάρχουν τα προσωπικά μας δεδομένα. Είναι αυτό που έλεγα πριν, πώς θα βρούμε το footprint, το ψηφιακό μας ίχνος. Εντάξει, προφανώς το μεγαλύτερο κομμάτι της πληροφορίας προέρχεται από τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούμε, γιατί εκεί βγαίνει πολύ μεγάλη έκθεση περιεχομένου. Ιδιαίτερα όσοι χρησιμοποιείτε Instagram, θα έχετε αντιληφθεί ότι εκεί κάνετε πολύ μεγαλύτερη χρήση προσωπικών στιγμών, αν είναι προσωπικό το account εννοείται, τοποθεσιών, δηλαδή πάτε σε ένα ενδεχομένως εστιατόριο, ένα μπαρ και θα βγάλετε το φαγητό κλπ. Άρα λοιπόν δείχνουμε location που δεν χρειάζεται να το πάρει κάποιος από το EXIF, μπορεί απλά να το καταλάβει από το logo του καταστήματος, άρα δίνουμε μια πληροφορία για το που είμαστε. Και αν γράψει κάποιος το στέκι μου κάθε Πέμπτη στο story, έτσι, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι πολύ εύκολα traceable και κάποιος μπορεί να τη στήσει την άλλη Πέμπτη στο μαγαζί αυτό και να περιμένει, αν έχει κάποιο κακό σκοπό, ή πολύ απλά να ξέρει ότι τις Πέμπτες εσύ βγαίνεις για μπύρα εκεί ή για φαγητό. Το LinkedIn είναι μάλλον το λιγότερο επικίνδυνο, γιατί συνήθως όλοι εκεί πέρα αποστάρουν εταιρικά δεδομένα, δηλαδή επαγγελματικά δεδομένα, τα οποία ακόμα και GDPR, ας πούμε ένα εταιρικό email, δεν το θεωρεί προσωπικό δεδομένο, δηλαδή δεν προστατεύεται σε εισαγωγικά το εταιρικό email από τον GDPR, θεωρείται ένα email το οποίο χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς λόγους. Νομίζω ότι τα σημαντικότερα δύο social media που είναι κόκκινα σε αυτή την κατηγορία είναι το Facebook και το Instagram και όλη η μπάντα της Google, όπου εντάξει, προφανώς εδώ σίγουρα έχετε συζητήσει και στο πλαίσιο των μαθημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, αλλά και γενικά
μεταξύ σας σε παρέες, ας πούμε, που έχετε τεχνικές συζητήσεις, ότι υπάρχει και έξω ένας μεγάλος διάλογος για το πόσες πληροφορίες μπορεί να βγάζει η Google από τη χρήση που κάνουμε στο Gmail, στα locations που ψάχνουμε στο Google Maps ή στις πορείες του Google Map που δίνουμε, το Google Fit άμα κάνουμε άσκηση και καταγράφουμε πράγματα εκεί και όλα αυτά. Δηλαδή έχει μια σειρά από πράγματα που αν τα συνδυάσεις μπορούν πραγματικά να έχουν αρκετά πολλά metadata για εσένα και να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για τις συνήθειές σου και τις καταναλωτικές σου συνήθειες. Βέβαια αυτό, εντάξει, για να μην το πάμε στο άλλο άκρο που είναι η καταστροφολογία, πρέπει να έχεις πραγματική χρήση, έντονη χρήση και όντως να βγάζεις πραγματικά δεδομένα. Η τρίτη μεγάλη κατηγορία είναι οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, όπου εξήγησα στην εισαγωγή, ας μην το ξανααναλύσω, ότι κυρίως μας ενδιαφέρουν εδώ τα δικαιώματα που δίνουμε στις εφαρμογές, στο να έχουν πρόσβαση στις επαφές μας, στο location, στο storage, άρα μπορεί κάποιος να πάρει μαζικά φωτογραφίες από εκεί, να τις αναλύσει ενδεχομένως και να βρει patterns και άρα να ξέρει ότι η φωτογραφία μας είναι κυρίως, ας πούμε, για αναψυκτικά, άρα μας αρέσει το αναψυκτικά, άρα να πάρουμε μια διαφήμιση μετά για αναψυκτικά, αν το app μαζεύει δεδομένα τέτοια. Έξυπνες συσκευές μπορούν να φορεθούν. Πλέον έχει smartwatches, wristbands και τέτοια πράγματα, Fitbit και όλα αυτά, που, ναι, οκ, okay, καταγράφουν δεδομένα. Και μιλάμε και για τη τελευταία κατηγορία που προσθέθηκε, που είναι το Internet of Things, όπου εκεί, εντάξει, ναι, στο εξωτερικό, ας πούμε, στην Κίνα και λοιπά, είναι λίγο πιο διαδεδομένα τα οι λάμπες, τα παιχνίδια, τα ψυγεία κλπ. Αλλά σιγά σιγά έρχονται και εδώ, δηλαδή τα βλέπουμε να κυκλοφορούν τριγύρω. Εδώ να σας πω ένα ωραίο fun fact. Κυκλοφορούσε ένα χριστουγεννιάτικο παιχνίδι που ήταν ένα λούτρινο ζωάκι με AI, το οποίο μπορούσε να μιλήσει με παιδιά, να συνομιλήσει με παιδιά, δηλαδή το παιδάκι του λέγε κάτι και το απαντούσε. Η εταιρεία που το κατασκεύασε ήταν αρκετά huge, δηλαδή δεν ήταν από τις πολύ γνωστές, αλλά ήταν μια εταιρεία respectable στον χώρο των παιχνιδιών, μέχρι που κάποιος βρήκε ότι όλες οι καταγραφές αυτές των συνομιλιών, δηλαδή οι συνομιλίες μεταξύ παιδιού και τεχνιδιού, ηχογραφούνταν προφανώς για να μπορεί να μαθαίνει από αυτό και να λέει τα σωστά πράγματα, όμως αυτό το πράγμα ανέβαινε σε ένα cloud, πρώτο foul, το οποίο δεν ήταν προστατευμένη η βάση, άρα μπορούσε κάποιος, αν τη χτυπήσει, να πάρει το περιεχόμενο, ήταν open access, κατά λάθος προφανώς. Και το δεύτερο φοβερό ήταν ότι η ηχογράφηση δεν τελείωνε με την συνομιλία με το παιδί, αλλά συνεχίζονταν και όλο το 24 ώρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν μια μόνιμη 24/7 συσκευή recording στο σπίτι ενός μιας οικογένειας. Οπότε κατέγραφε όχι μόνο τι έλεγε με το παιδί, αλλά τον καυγά του ζευγαριού, τους επισκέπτες και χίλια δυο άλλα. Προφανώς έγινε μήνυση, προφανώς υπήρξαν θεματάκια. Δείχνει όμως αυτό το παράδειγμα, και γι' αυτό το αναφέρω, το πόσο εύκολο είναι να ξεφύγει λίγο η κατάσταση, και από εκεί που πάμε ουσιαστικά να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο προϊόν, τελικά να καταλήγουμε να κατασκοπεύουμε τον χρήστη μας. Δηλαδή πολλές φορές δεν θεωρώ ότι είναι καν εκούσιο αυτό το πράγμα, γίνεται κατά λάθος. Αυτό ήταν ένας και από τους λόγους που ο GDPR φτιάχτηκε. Δηλαδή για να μπουν οι ίδιες εταιρείες στην διαδικασία να καταλογογραφήσουν αυτό που κάνουν και να ξέρουν ότι τα δεδομένα τα οποία μαζεύουν όντως χρησιμοποιούνται για αυτό που πρέπει και δεν υπάρχουν τρύπες ασφαλείας οι οποίες τελικά εκθέτουν τα προσωπικά δεδομένα του κοσμάκι εκεί έξω. Τώρα, θα περάσω τα δεδομένα, τα έντονα δεδομένα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε ότι είναι text, image, video κλπ. Για να πάμε λίγο σε πιο ζουμί, δεν ξέρω για πόσο χρόνο έχω. Εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα που μας ρωτάνε συχνά και τα έβαλα για να τα ξέρετε κι εσείς. Π.χ. εταιρείες όπως Google, Facebook κλπ. Τα χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα. Η απάντηση είναι ναι. Αλλά αυτό, όπως είπα, προέρχεται από την λογική ότι όταν η υπηρεσία είναι δωρεάν, το προϊόν είσαι εσύ. Οι καταναλωτικές συνήθειες και δημογραφικά στοιχεία μπορούν να αποφέρουν στοχευμένη διαφήμιση. Δηλαδή, αν εγώ ξέρω ότι όλο το περιεχόμενο είναι γύρω από τις μπύρες, ξέρω την ηλικιακή σου ομάδα και ξέρω, ας πούμε, και το location σου, έστω και σε επίπεδο χώρας ή πόλης, αν αυτό το πράγμα συμβαίνει και με άλλους ανθρώπους στην ηλικία σου, έχω ένα φοβερά έτοιμο target group για να στοχεύσω διαφημίσεις με μπύρες.
τα καταστήματα εφαρμογών κινητών τηλεφώνων διαφημίζονται μέσα από τις δωρεάν εφαρμογές. Δηλαδή, ας πούμε, ανοίγεται μια εφαρμογή που είναι ένα game στο mobile και βλέπετε από κάτω διαφημίσεις. Okay. Άρα, στην ουσία, τι είναι ένα παιχνίδι, ένα κανάλι διαφήμισης. Και τα αντισυνόητα και μεγάλα νομικά κείμενα στους όρους χρήσης έχουν σαν αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές οι χρήστες να αποδέχονται τους όρους χωρίς να τους έχουν διαβάσει. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με τα δικαιώματα χρήση των εφαρμογών. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρηστών mobile εφαρμογών δεν έχουν διαβάσει καν ότι το κουτάκι που βγαίνει λέει δικαιώματα χρήσης. Απλά πατάνε ναι. Αυτό λοιπόν κάνει τα προσωπικά δεδομένα να βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα και να δίνονται πάρα πολύ εύκολα εκεί έξω. Και αυτό μειώνει δραματικά το επίπεδο ιδιωτικότητας στο ίντερνετ. GDPR. Τα δικαιώματα που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το GDPR είναι τα παρακάτω, αλλά πιο πριν να απαντήσουμε στην ερώτηση, η καταγραφή αυτών των δεδομένων που είπαμε πριν από το Facebook, το Google κλπ. Είναι παράνομη? Τι προβλέπει το GDPR? Η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι παράνομη αν αυτά τα δεδομένα συνδυαστικά δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Δηλαδή, αν εγώ πω ότι ένας άνθρωπος ηλικίας 30 χρονών που μένει στην Ελλάδα πάει πολύ συχνά διακοπές σε νησιά ή στη Μύκονο, αυτό δεν έχει κάτι κακό για το GDPR. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ξέρω ότι είναι ένας 30 που μένει, άντρας που μένει στην Ελλάδα. Okay. Αν όμως ξέρω ότι ο άνθρωπος με το email akritiko@gmail.com πηγαίνει πολύ συχνά στο ξενοδοχείο Τάδε στην Μύκονο, συγκεκριμένα κάθε καλοκαίρι από 1 ως 20 Ιουνίου, αυτό είναι πρόβλημα, διότι έχω ταυτοποιήσει έναν άνθρωπο με μια συνήθειά του, δηλαδή το location που έχει σε κάποιες συγκεκριμένες μέρες. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ταυτοποιηθεί και μπορώ με αυτή τη συνήθεια να έχω πρόσβαση σε κάτι στον ίδιο τον άνθρωπο. Να το πω έτσι χοντρά. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε δικαιώματα και είπε ότι όλες οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές online θα πρέπει να δίνουν στους Ευρωπαίους πολίτες που είναι χρήστες τους, ασχέτως με το σε ποια χώρα είναι η υπηρεσία, δικαίωμα στην ενημέρωση, ποια δεδομένα έχει η υπηρεσία για μένα, δικαίωμα στην πρόσβαση, να τα δω. Τι τιμές έχουν αυτά τα δεδομένα, δηλαδή ο όνομα είναι Απόστολος, χωρίς τόνο. Okay. Κριτικός με γιώτα, είναι λάθος γραμμένο. Το τηλέφωνο που έχει είναι ένα παλιό που είχα. Δεν είναι αυτό πια. Να δω ποια είναι τα δεδομένα. Δικαίωμα διόρθωσης, άρα λοιπόν, αν τα δεδομένα δεν είναι σωστά, να μπορώ να τα διορθώσω και να πω ότι το τηλέφωνο μου έχει αλλάξει, η διεύθυνση μου έχει αλλάξει. Δικαίωμα στη λύθη, δεν θέλω να έχεις πληροφορίες για μένα στην εφαρμογή σου, παρακαλώ να τις διαγράψεις. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Δεν θέλω να έχεις το κινητό μου τηλέφωνο. Θέλω αυτό το πεδίο να μηδενιστεί. Εδώ υπάρχει μια περίπτωση, η υπηρεσία να σου απαντήσει δεν μπορείς να έχεις λογαριασμό χωρίς αυτό το δεδομένο, οπότε μετά πρέπει να επικαλεστείς δικαίωμα στη λύθη. Αν δεν μπορώ να έχω, δεν θέλω να είμαι καν user σου. Γιατί μπορεί όντως στα Terms of Use και στο Privacy Policy της υπηρεσίας να έχει βάλει ότι το τηλέφωνο, το κινητό είναι υποχρεωτικό για να είναι κάποιος χρήστης αυτής της υπηρεσίας. Οπότε εκεί δεν έχουν κάνει κάτι λάθος. Απλά, αν ο χρήστης δεν συμφωνεί, πρέπει να προχωρήσει σε δικαίωμα στη λύθη. Δηλαδή, η εταιρεία, εφόσον εσύ δεν διαγράφεσαι από αυτήν ή δεν επικαλείς το δικαίωμα στη λύθη, μπορεί να έχει δεδομένο σου. Γιατί έχει πει ότι το τηλέφωνο, το κινητό είναι υποχρεωτικό δεδομένο για να είσαι στην υπηρεσία μου. Και το έχει καταγράψει αυτό στην πολιτική προστασία του χρήστη. Δικαίωμα στη φορητότητα. Θέλω να πάρω τα δεδομένα μου όλα με έναν τρόπο που να μπορώ να τα έχω στον υπολογιστή μου και να τα δώσω σε κάποιον άλλον αν θέλω. Αυτό έχει γίνει π.χ. πιο πολύ για online υπηρεσίες παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Θέλω να φύγω λοιπόν από τον πάροχο Α και να πάω στο Β. Και δεν θέλω να ξαναδίνω όλα τα στοιχεία από την αρχή. Μπορείτε να μου τα δώσετε με έναν τρόπο. Δικαίωμα στην ένσταση. Ότι δηλαδή κάποιες πληροφορίες που έχετε. Εγώ δεν θεωρώ ότι τις χρειάζεστε, παρόλο που αυτό λέει η πολιτική προστασία σας. Αυτό δεν προχωράει πολύ τη συζήτηση, για να το ξέρετε στην πράξη τι γίνεται. Στην ουσία θα σου πούνε ή διαγράφεσαι ή μένεις. Μετά, αν θέλεις, μπορείς να κάνεις μια καταγγελία στην αρχή προστασίας της χώρας σου και να δουν αυτοί αν θα τους κάνουν κάποια σύσταση. Και δικαίωμα στη διαδικασία αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, δηλαδή αν αυτό πολύ συχνά το βλέπετε στο ίντερνετ με τη μορφή διαχείρισης προτιμήσεων διαφημίσεων.
Όπου εκεί πέρα μπορεί να σας πει, ρε παιδί μου, ότι έχουμε κρατήσει κάποια στοιχεία για τις προτιμήσεις σας διαφημίσεις, θέλετε να τα διαγράψετε. Γιατί αυτά τα στοιχεία δημιουργούν μια αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης από την εφαρμογή να σας δείχνουν παρόμοιο περιεχόμενο. Πάμε στο Zoom. Τι μπορώ να κάνω εγώ για όλα αυτά? Λοιπόν, αφενός, νούμερο ένα που αφορά το GDPR, διαβάστε τα long to read κείμενα που είναι το Privacy Policy και το Terms of Use. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ευχάριστο για τον καθένα, για κανέναν. Όμως πραγματικά, αν κάτσετε, αν μπείτε στη δικασία να τα διαβάσετε, και εγώ μπήκα αφού το ασχολήθηκα με το GDPR, έχουν πάρα πολύ διαφωτιστικά πράγματα για το τι μπορεί να κάνει η εταιρεία με τα δεδομένα σας. Δηλαδή, θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Σε αυτό το slide μπορείτε να βρείτε τα link για τις βασικές υπηρεσίες. 2. Κατεβάστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να δείτε τι έχει μέσα. Αυτό τι είναι? Ουσιαστικά σας μεταφέρει στην σελίδα της κάθε υπηρεσίας που μπορείτε να ζητήσετε ένα export των δεδομένων σας. Αυτό συνήθως έρχεται είτε σε ένα JSON, είτε σε ένα XML, είτε το Facebook το κάνει μια μικρή σελίδα offline με HTML αρχεία, τα οποία μπορείτε να ανοίγετε και να βλέπετε στον υπολογιστή σας. Και εκεί μέσα θα βρείτε, πώς το λένε, αρκούδες και δράκους. Όπως για παράδειγμα, όταν κατέβασα εγώ τα δικά μου δεδομένα από το Twitter, είδα ότι εκτός των άλλων κρατούσε καταγεγραμμένες τα ονόματα των εφαρμογών mobile που είχα σε όλα τα προηγούμενα μου κινητά. Δηλαδή βρήκα εφαρμογές που είχαν καταστήσει με το πρώτο μου ever κινητό που είχα Twitter account. Το οποίο δεν περίμενε ότι υπήρχε εκεί μέσα. Και ενδεχομένως το περίμενε ούτε και το Twitter μεταξύ μας. Δηλαδή, μπορεί να το κρατούσε και να μην ξέρει καν το λόγο για το οποίο το κάνει. Παρ' όλα αυτά ήταν εκεί και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι στη συνέχεια το αφαίρεσαν αυτό. Οπότε, αν το κάνει κάποιος, ας μου στείλει μετά ένα email ότι δεν τα βρήκα εγώ. Για να έχουμε λίγο μια συνέχεια στο πείραμα. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι αυτό που σας έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι μια άλλη διάλεξη στο μέλλον, που είναι η αποτοξίνωση, η digital αποτοξίνωση, όπου, εδώ θα κάνουμε ένα switch στο Tor. Το πρόγραμμα λέγεται Data Detox Kit. Είναι μια συνεργασία, όπως σας είπα, της Mozilla, του Firefox της Mozilla, με το Tactical Tech, που είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με τα προσωπικά δεδομένα κλπ. Και έχει αυτό εδώ πέρα το πάρα πολύ όμορφο παιχνιδάκι, στο οποίο μπορείτε να κάνετε τα challenges και σιγά σιγά σταδιακά να αποτοξινωθείτε από την έκθεση δεδομένων online. Θα σας προτείνω να το διαβάσετε, αν δεν θέλετε να το κάνετε, γιατί είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το ίντερνετ. Προφανώς το σεμινάριο αυτό δεν είναι εδώ για να πει ότι ίσον και καλά πρέπει να είμαστε digital hermits, δηλαδή να είμαστε αποκλεισμένοι από την τεχνολογία, την online και να μην δίνουμε δεδομένα πουθενά. Αλλά μπορείτε να το κάνετε μόνο και μόνο για να δείτε την λογική και να δείτε, ρε παιδί μου, η κάθε υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, κάνοντας εσείς αυτές τις επιλογές σε ρυθμίσεις κλπ, τι επίδραση έχει στα δεδομένα τα οποία μοιράζεστε με την υπηρεσία αυτή. Οπότε εγώ το συστήνω ανεπιφύλακτα. Να πω εδώ και ένα μικρό shout-out, γιατί έχω ζητήσει να αναλάβω την επίσημη μετάφραση αυτού του πράγματος στα ελληνικά. Και οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγενικοί στο να μου πούνε ότι μπορώ να το κάνω. Και εντάξει, έχει μείνει λίγο πίσω γιατί είχα κάποιες δουλειές, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να έχουμε και τον ελληνικό οδηγό και να μπορούμε να το δώσουμε. Ο λόγος που το έκανα είναι γιατί πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα μεγαλύτερης ηλικίας θα μπορούσαν να βοηθηθούν από αυτό. Και δεν έχουν την ευχέρεια που έχουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι στα αγγλικά, οπότε νομίζω ότι τους αποκλείει από αυτήν την πηγή, ας πούμε, πληροφορίας. Λοιπόν, και τέλος, νομίζω είμαστε πολύ καλά. Θα σας πω κάποια εργαλεία που χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά για να κρατάω λίγο το privacy μου σε πιο υψηλά επίπεδα. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε να δοκιμάσετε, θέλετε να δοκιμάσετε. Τα περισσότερα από αυτά είναι δωρεάν. Κάποια που δεν είναι, και θα σας πω ποια είναι αυτά, να κάνω επίσης ένα disclaimer ότι δεν έχω κάποιο affiliate με τα εργαλεία αυτά, απλά τα έβαλα, μου άρεσαν και τα χρησιμοποιώ. Αν είναι πρόβλημα περικλεί αυτό, πες να μην τα αναφέρω.
Κανένα πρόβλημα. Τέλεια. Λοιπόν, πριν όμως από αυτό, μιας που είμαστε στο Zoom, ας δούμε λίγο κάποια πράγματα για το πώς μπορούμε να κρατάμε τα Zoom call μας λίγο πιο, πιο ασφαλή. Πρώτο και καλύτερο, φροντίστε να έχετε πάντα το Zoom client στην τελευταία του έκδοση και ότι τα δωμάτια που δημιουργείτε έχουν κάποιο password. Το βασικό πρόβλημα με το password είναι το Zoom bombing effect που έχουν πει εκεί έξω, όπου αν εγώ μπω σε ένα personal δωμάτιο χωρίς κωδικό, μπορώ να χρησιμοποιώ το ID του δωματίου σε random στιγμές και ενώ δεν έχω προσκληθεί στο δωμάτιο αυτό, να είμαι uninvited guest. Και κάποιοι το χρησιμοποιούν αυτό για να τρολάρουν τώρα με την κρίση που έχει πάρα πολλά events εκεί έξω. Δεν είναι κανένα φοβερά security risk, αλλά δημιουργεί μια, πώς το λένε, μια κακή, κάποια awkward moments για τους διοργανωτές, οι οποίοι, όπως ας πούμε αυτό το πολύ ωραίο event που κάνουμε τώρα, ξοδεύουν κάποιο χρόνο για να γίνουν κάποια ποιοτικά events. Δεν είναι πολύ ευχάριστο να μπει ένας επιτίδιος και να κάνει διάφορα χαζά και να χαλάσει την ποιότητα του event. Απενεργοποιήστε το join before host, δηλαδή θέλουμε να μπει ο host, να κάνει τις ρυθμίσεις που πρέπει και μετά να μπορούν να μπουν οι επισκέπτες. Τώρα, ας πούμε, εγώ μοίρασα μία παρουσίαση. Θα μπορούσα να είχα μοιράσει ένα γκυφάκι με ένα malware μέσα και να το πάρετε κάποιοι και να έχετε προβλήματα. Οπότε το file transfer μπορεί να είναι προβληματικό στα Zoom calls, αν κάποιος ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει πρόβλημα. Η άλλη περίπτωση είναι να βάλει κάποιος ένα βίντεο το οποίο είναι πάλι για να δημιουργήσει κακή εικόνα ή να τρολάρει το event, να βάλει ένα βίντεο το οποίο είναι FRPIN ονομασμένο Respect Your Privacy Online, αλλά μέσα να έχει ακατάλληλο περιεχόμενο και να γίνουν embarrassed οι διοργανωτές. Να γίνει disable το participants οι οποίοι έχουν αφαιρεθεί από το room να ξαναμπαίνουν και αυτό συμβαίνει γιατί για να φτάσει κάποιος να αφαιρέσει έναν participant μάλλον έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Και εδώ τώρα πίσω μου βλέπετε το δωμάτιό μου, αλλά αυτό θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει, όχι ότι έχω κάποιο πρόβλημα εγώ προσωπικά, αλλά για σε κάποιον άλλον θα μπορούσε να έχει κάποια πράγματα πάνω, όπως αφήσεις χαρτιά ή κάτι άλλο που τον ταυτοποιεί, οπότε να μην ήθελε να το κάνει. Υπάρχει δυνατότητα στο Zoom calls να μην έχετε το background σας του δωματίου, αλλά να έχετε μια εικόνα σαν background. Έχει φτιάξει το Firefox μια τέτοια εικόνα, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε στα Zoom calls αν θέλετε, που μου άρεσε και γι' αυτό την έβαλα, το link. Είναι αυτή εδώ. Οπότε άμα το κατεβάσετε αυτό το αρχείο, μπορείτε να το βάζετε στα Zoom background και αν έχετε ένα σταθερό background πίσω σας, θα παίξει πάρα πολύ ωραία. Keep your personal meeting ID private. Αυτό σημαίνει ότι αν φτιάχνετε δικά σας Zoom calls, καλό είναι να δημιουργείτε ένα καινούριο δωμάτιο αναπρογραμματισμένο event, ώστε το ID να μην είναι το προσωπικό σας. Σαν participants, καλό είναι να έχετε κλειστό βίντεο και κάμερα και για να μην εκτεθείτε εσείς οι ίδιοι, αλλά και για να μην ενοχλείτε αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο meeting, αν π.χ. περάσει κάποιος μέσα στο σπίτι και φωνάζει ή γίνει κάτι περίεργο έξω στον δρόμο και ακούγεται. Να είστε εσείς οι ίδιοι muted εφόσον δεν μιλάτε. Και το Protect Your Privacy of Your Home είναι το ίδιο πράγμα αυτό με την εικόνα του background. Επίσης, σας έχω βάλει το source από το άρθρο που λέει αυτά εδώ τα πράγματα, που είναι από τη Mozilla. Εδώ έχουμε ένα λάθος τίτλο σε slide. Έπρεπε να λέει Tools for Privacy, αλλά δεν πειράζει. Θα μου το συγχωρήσετε. Αυτά λοιπόν είναι τα εργαλεία. Είναι κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιώ εγώ. Πάμε να δούμε κάποιες κατηγορίες. Instant messaging. Εδώ η κορυφή κατά τη γνώμη μου, αλλά είναι προσωπική γνώμη, δεν το στηρίζω κάπου, παραμένει το Signal που είναι ένα Viber με αρκετές, είναι ενός είδους Viber με αρκετές από τις δυνατότητες του Viber, αλλά με πολύ μεγάλη έμφαση στο security και στο privacy. Και ο λόγος είναι ότι χρησιμοποιεί το λεγόμενο end-to-end encryption. Στα πολύ γρήγορα, αυτό σημαίνει ότι η πληροφορία των μηνυμάτων, βίντεο, φωτογραφιών και audio που μπορώ να στείλω στον άλλον δημιουργείται στο κινητό μου, κρυπτογραφείται στο κινητό μου, φεύγει κρυπτογραφημένη και μένει στον server attached σε ένα κλειδί που έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή μου στο κινητό μου,
που αν χάσω τον κωδικό του, δεν είναι ανακτήσιμο. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω πίσω τα δεδομένα μου. Αν χάσω τον κωδικό αυτό και αν χάσω και το recovery code που έχει η εφαρμογή, το οποίο είναι μια σειρά από χαρακτήρες που πρέπει να θυμάσαι, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ανακτήσω το λογαριασμό. Ούτε με ticket, ούτε με request, ούτε με τίποτα. Αυτό το κάνουν για να αποδείξουν ότι η εφαρμογή τους είναι fully private, δηλαδή ό,τι στέλνεις μπορεί να αναγνωστεί μόνο αν κάποιος έχει πρόσβαση στη συσκευή σου την ώρα που το γράφεις. Αυτό σημαίνει ότι είχε κάτι το κινητό σου πρακτικά. Ή έχει κάποιον keylogger. Αλλιώς αν φύγει από αυτό το βήμα, δεν μπορεί να ανακτηθεί ποτέ. Δηλαδή όποιος χακάρει τον σερβερ του Signal θα δει σκουπίδια μέσα, πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει. Και αν χάσει τον κωδικό σου, δεν μπορείς να ανακτήσεις και εσύ ο ίδιος, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ εγώ να χρησιμοποιήσω, ας πούμε, με κάποιο τρόπο τα δικά σου στοιχεία, εφόσον δεν τα ξέρω, δεν μου τα έχεις δώσει, για να πάρω και την πληροφορία σου. Από browsers, δεν ξέρω τι χρησιμοποιείτε εσείς, εγώ χρησιμοποιώ για καθημερινή χρήση τον Firefox. Όμως, πολύ ωραίοι browsers εναλλακτικοί για το privacy είναι ο DuckDuckGo και ο Brave, όπου ουσιαστικά σκοτώνουν κάποιους trackers από sites by default. Και αν θέλετε να έχετε και anonymity μεταξύ των άλλων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Tor, όπως το οποίο είναι αυτός εδώ πέρα ο browser που έχουμε χρησιμοποιήσει για τις 3-4 σελίδες που ανοίξαμε, και είναι αυτός εδώ. Εντάξει, αν το ανοίξετε, λέει about Tor, χρησιμοποιεί by default την μηχανή του DuckDuckGo, έχει φτάσει στην 9.09 έκδοση, είναι πολύ σοβαρός, βασίζεται πάνω στον Firefox. Η DuckDuckGo είναι επίσης μια search engine που μπορείτε να χρησιμοποιείτε και browser. Το Signal App που είπαμε είναι αυτό εδώ. Το χρησιμοποιεί και έχει δημιουργηθεί εν μέρη με τις συμβουλές του Snowden, οπότε είναι as private as can be, κατά τη γνώμη μου. Το DataDox Kit το είδαμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε 2-3 πράγματα τα οποία έχουν κόστος, αλλά εμένα με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Το πρώτο είναι το πρώτο mail, όπου είναι ένα email που ακολουθεί τη λογική του Signal, δηλαδή έχει end-to-end encryption επίσης. Οπότε τα emails είναι πάρα πολύ ασφαλή και κρυπτογραφημένα, οπότε αν θέλετε ένα private email μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό. Το free account του δίνει νομίζω 500 MB χώρο για δεδομένα, που είναι μικρός σε σχέση με τους ανταγωνιστές που είναι Gmail κλπ. Και μετά από εκεί πέρα, με κάποια paid πακέτα, μπορείτε να πάρετε παραπάνω χώρο. Αν το έχετε μόνο για τις πολύ private επικοινωνίες σας που είναι text-based, νομίζω ότι ακόμα και το πολύ βασικό πακέτο σας κάνει. Εγώ δηλαδή έχω ένα και το χρησιμοποιώ μόνο για κάποιες πολύ sensitive συνομιλίες που δεν θα ήθελα, ας πούμε, να παραβιαστούν. Υπάρχει το Standard Notes, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ένα note-taking app, το οποίο συγχρονίζει στο cloud και δουλεύει επίσης όπως το Signal, δηλαδή κάνει end-to-end encryption όλα μου τα notes, είτε τα γράφω από το κινητό είτε από τον υπολογιστή και τα ανεβάζει ως encrypted. Βλέπετε ότι έχει δυνατότητα εγκατάσταση σε όλα τα πράγματα που μπορεί να έχετε. Δηλαδή μπαίνεις από web, από Mac, από Windows, από Linux, Android, iOS, whatever. Και είναι πάρα πολύ, δουλεύει seamlessly, είναι open source, οπότε ένας άλλος λόγος που το υποστηρίζω είναι αυτός. Αλλά έχει κάποια paid features που εμένα μου αρέσουν, όπως διαφορετικών ειδών editors κλπ. Και έχει μια χρέωση σχετικά affordable κατά τη γνώμη μου. Αν το θέλει κάποιος, μπορεί να μπει στο Standard Notes και να το δει. Εγώ προσωπικά, αν επιλέξετε να το αγοράσετε, θα σας πρότεινα την πενταετή συνδρομή, γιατί είναι μια ειδική συνδρομή που δίνει advanced δικαιώματα στα επόμενα features στους χρήστες. Και τα παιδιά την έχουν κάνει γιατί είναι open source το προϊόν τους και θέλουν να το χρηματοδοτήσουν. Οπότε το θεωρώ λίγο ότι βοηθάμε και το community. Ξαναλέω, εφόσον σας πείσει και εφόσον θέλετε να επενδύσετε σε αυτό. Και έχουμε τελευταίο τα VPNs. Να πριν φορτώσει το συγκεκριμένο, να σας πω λίγο τι είναι αυτά. Λοιπόν, ένα VPN είναι ουσιαστικά ένας ενδιάμεσος μεταξύ του υπολογιστή μας και του web. Φτιάχνοντας ένα VPN, ουσιαστικά όλη μας η πληροφορία, είτε αυτό είναι βίντεο, είτε είναι φωνή, είτε είναι text, είναι whatever, περνάει από τον server του VPN, κρυπτογραφείται εκεί και το αποτέλεσμα που βγαίνει στο ίντερνετ και άρα μπορεί να χακάρει κάποιος και να δει είναι κρυπτογραφημένο. Αυτό είναι η μία δουλειά που κάνουν τα VPNs και η βασική δουλειά για τα οποία χρησιμοποιούνται που είναι το security.
Υπάρχουν και κάποιες άλλες δουλειές που κάνουν τα VPNs, που είναι για παράδειγμα η δυνατότητα να εμφανίζεσαι ότι είσαι στο ίντερνετ από μια συγκεκριμένη χώρα. Αυτό το χρησιμοποιούμε για να παίρνουμε πρόσβαση σε περιεχόμενο το οποίο δεν είναι allowed στην χώρα μας. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι ιστότοποι με multimedia, βίντεο, συναυλίες, το ένα το άλλο, σε Κίνα, Αμερική κλπ, που δεν είναι προσβάσιμα από την Ελλάδα. Ένα VPN, λοιπόν, μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο, γιατί μπορείτε να πείτε ότι για αυτό το session θέλω να εμφανίζομαι ότι ο υπολογιστής μου είναι United States. Εντάξει, αυτό δεν είναι παράνομο. Εντάξει, απλά ουσιαστικά υποδίεστε ότι είστε ένας υπολογιστής στην Αμερική. Για παράδειγμα, να πω γιατί δεν είναι παράνομο, γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, στο Netflix που υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι προσβάσιμα στην Ελλάδα, επειδή είναι προσβάσιμα από την Αμερική μόνο, τι χάνει κάποιος που θα το δει μέσω ενός VPN? Δεν υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι, οπότε μπορείτε να δείτε με αγγλικούς υπότιτλους. Αλλά αυτός είναι ο λόγος, θέλω να πω, που δεν προσφέρεται το περιεχόμενο στην Ελλάδα, ότι δεν έχει υποτιτλιστεί ή ότι δεν είναι έτοιμο για το ελληνικό κοινό. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να το παρακάμψετε και να το δείτε. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες χρήσεις που είναι λίγο πιο advanced και νομίζω ας μην μείνουμε τόσο πολύ σε αυτό. Εγώ χρησιμοποιώ, επειδή δεν φορτώνει σαν VPN, το Surfshark, φόρτωσε. Ωστόσο υπάρχουν και πολλά άλλα που μπορείτε να δείτε, όπως το πρώτο mail έχει δικό του VPN που μπορείτε να το κοιτάξετε, και ένα πολύ επίσης γνωστό στην Ελλάδα είναι το NordVPN. Τα περισσότερα VPN που έχει νόημα να χρησιμοποιήσετε είναι επιπληρωμή, και ο λόγος είναι γιατί αν θέλετε για παράδειγμα να δείτε ένα περιεχόμενο στο Netflix που δεν υποστηρίζεται για παράδειγμα στην Ελλάδα, χρειάζεστε ένα πολύ καλό bandwidth στο VPN. Υπάρχουν free VPNs, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό το bandwidth που δίνουν, οπότε δεν θα μπορέσετε να κάνετε πολύ καλή χρήση, όπως να στριμάρετε κάποιο βίντεο δικό σας που θέλετε να βγει encrypted εκεί έξω, ή να δείτε, ας πούμε, μια ταινία. Αυτά θα ήταν αδύνατα με ένα free VPN. Ή τουλάχιστον όσα έχω δοκιμάσει εγώ δεν μπόρεσα να κάνω αυτή τη δουλειά. Νομίζω that's all για την ώρα. Οπότε, αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις. Και προφανώς, ό,τι από αυτά θέλετε να μου στείλετε παραπάνω, εδώ υπάρχει και το email μου. Και επίσης, αν χρειάζεστε κομμάτι την παρουσίαση αυτή για εργασίες, για να το δείξετε κάπου αλλού, η πρόσβαση είναι πολύ ανοιχτή σε όλους, γιατί η παρουσίαση έχει άδεια Creative Commons Attribution or Commercial Share Alike. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τη μοιράσετε οπουδήποτε θέλετε. Αν κάνετε αλλαγές, θα πρέπει να τις μοιράσετε και αυτές για να μεγαλώσουμε το περιεχόμενο της κοινότητας, αλλά δεν μπορείτε να βγάλετε λεφτά από αυτό.